Ο παραδοσιακός οικισμός του Αγίου Πέτρου στην Κινουρία μοιάζει σαν ζωγραφιά στις πλαγιές του Πάρνωνα. Βρίσκεται σε υψόμετρο 950 μέτρων, 35 χιλιόμετρα έξω από την Τρίπολη, ανάμεσα σε έλατα, καστανιές, κερασιές και άλλα, και αποτελεί κεφαλοχώρη της περιοχής, εκεί όπου ο καπετάνιος αναγνώστης Κοντάκης ύψωσε το 1821 το Λάβαρο της Επαναστάσεως και το 1826 πυρπόλησε τον Ιμπραήμ. Το χωριό, παρόλες τις σύγχρονες δομικές παρεμβάσεις, διατηρεί ακόμα και ατόφια αρκετά αρχιτεκτονικά παραδοσιακά στοιχεία. Έχει ανηφοριές και κατηφοριές, όμορφα καλντερίμια και παραδοσιακά σπίτια με κεραμίδια, γάργαρες πηγές και φιλόξενους κατοίκους, ενώ στην άκρη του περνά ο ποταμός Τάνος. Στην πλατεία συγκεντρώνεται ο κόσμος τις Κυριακές, τις γιορτές, στα μεγάλα πανηγύρια του καλοκαιριού, αλλά και για να κάνει απλά τη βόλτα του και να γευτεί τις τοπικές λιχουδιές στα μαγαζιά, τις ταβέρνες και τα καφενεία. Εκεί δεσπόζει η επιβλητική Μητροπολιτική Εκκλησία των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, μια ογκώδης βασιλική Μετρούλο. Λίγα μέτρα μακρύτερα από την πλατεία θα δείτε το πλήρως ανακαινισμένο πέτρινο σχολείο του χωριού, ένα πραγματικό μνημείο αρχιτεκτονικής της εποχής του, αλλά και μια θολωτή κρίνη με εντυχισμένη επιγραφή και εγχάρακτη διακόσμηση. Το σημαντικότερο όμως μνημείο του χωριού είναι ο πύργος του Αγά, του 18ου αιώνα, μια οχυρή κατοικία με δύο ορόφους, πολεμίστρες στις γωνίες και ζεματίστρα πάνω από την είσοδο. Άλλα αξιοθέατα είναι το πετρόκτιστο γεφύρι στο Βίθουλα της Άνας, το παλιό ταπιτουργείο και τα πυργόσπιτα και αρκετές θολωτές πετρόχτιστες βρύσες. Ο Άγιος Πέτρος παρουσιάζει όλο το χρόνο αρκετή τουριστική κίνηση, στην οποία συμβάλλουν κατά ένα μεγάλο μέρος οι προσκυνητές της Μονής Μαλεβής, όπως και οι ορειβάτες περιπατητές του Πάρμανα. Στο χωριό λειτουργούν ξενοδοχείο, ξενώνας, εστιατόρια, ταβέρνες και ζαχαροπλαστεία, ενώ το πιο φημισμένο τοπικό προϊόν είναι το κάστανο. Τα τελευταία χρόνια δεν πουλιέται μόνο ομό, αλλά και σε κάθε μορφή που μπορείτε να φανταστείτε. Γλυκό του κουταλιού, λικέρ, σεπίτα, μαρμελάδα, σοκολατάκι και φυσικά ως συνοδευτικό σε μαγειρευτά φαγητά. Ευχαριστώ.